Γεια σας, είμαι η Έλενα Τσατσαρώνη, είμαι ψυχολόγος και σήμερα θα μιλήσουμε για το άγχος, το στρες και το ρόλο της ψυχικής ανθεκτικότητας στην αντιμετώπιση αυτών των δύο ψυχικών καταστάσεων. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια χάνουν ετησίως οι επιχειρήσεις εξαιτίας της απουσίας εργαζόμενων από τη δουλειά τους σε μέρες εργασίας, εξαιτίας προβλημάτων που σχετίζονται με το άγχος και το στρες που βιώνουν στην εργασιακή προσωπική τους ζωή. Το στρες που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος αποτελεί ένα νευροβιολογικό γενικά φαινόμενο του δυτικού πολιτισμού, ένα βίωμα το οποίο πηγάζει περισσότερο από ψυχολογικές παρά από φυσικές απειλές, γεγονός που το καθιστά διάχυτο, επίμονο και πιο ύπουλο. Οι καθημερινές προκλήσεις απαιτούν επαγρύπνηση, φροντίδα και προσαρμογές. Ο βαθμός που βιώνει το στρες ο κάθε άνθρωπος εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες. Την προσωπική του αντίληψη για το τι βιώνει ως απειλητικό κάθε άνθρωπος, ένα γεγονός, και κατά πόσο θεωρεί ότι έχει τους πόρους εκείνους, τα αποθέματα εκείνα, για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Το ψυχολογικό στρες εμπεριέχει την απώλεια ελέγχου, της προβλεψιμότητας, την απουσία διεξόδων στη ματέωση και μία επιδεινούμενη αντίληψη για τα πράγματα. Ας κάνουμε όμως, θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε έναν διαχωρισμό ενοιολογικό στο τι σημαίνει στρες και στο τι σημαίνει άγχος. Το στρες αποτελεί έναν διεθνή όρο για να δηλώσει την ασυνείδητη αντίδραση ενός οργανισμού, ενός ατόμου, ενός συστήματος σε οποιαδήποτε ερεθίσματα διαταράσσουν την ομοιόσταση ή την ισορροπία του. Ερεθίσματα νοούνται οποιαδήποτε συμβάντα, καταστάσεις, προκαλούν μία διαδικασία του στρες. Μπορεί να είναι γεγονότα ζωής, για παράδειγμα ένας επικείμενος γάμος, μία απώλεια, καθημερινές προστριβές, μεταβατικά διλήμματα ή χρόνιες καταστάσεις που ασκούν κάποιο είδους πίεση με αφορμή πραγματικούς ή θεωρητικούς κινδύνους. Απ' την άλλη πλευρά, το άγχος, σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία, αφορά μια παρατεταμένη αίσθηση ακαθόριστης ανησυχίας, με σκοπό να δημιουργήσει χωρίς προφανή λόγο μια διάθεση προσανατολισμένη προς το μέλλον. Δεν είναι προϊόν κάποιας απειλής, αλλά της υποκειμενικής ερμηνείας μιας σκέψης για απειλή που δεν είναι παρούσα, σχετικά με τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν, και το άτομο δεν είναι απαραίτητο να έχει πλήρη επίγνωση για το τι ακριβώς το αγχώνει. Συνδέεται, αυτή η ανησυχία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την εξάλληψη αυτού του παράγοντα. Έρευνες των τελευταίων δεκαετιών διαχωρίζουν το στρες σε θετικό, το eustress, το οποίο είναι αναγκαίο για να λειτουργήσει το άτομο, και σε αρνητικό, το distress. Επίσης το διαχωρίζουν σε μακροχρόνιο και σε βραχυχρόνιο ή οξύ στρες. Ο δεύτερος τρύπος του στρες είναι και ο λιγότερο επιβλαβής, γιατί μέσα από τους στρεσογόνους παράγοντες ο οργανισμός καλείται μέσω του αυτόνομου νευρικού συστήματος να ενεργοποιήσει άμεσα το μηχανισμό πάλης ή φυγής που μας κρατά σε εγρήγορση μέχρι να παλευθεί ο κίνδυνος. Αντίθετα, το μακροχρόνιο στρες μπορεί να προκαλέσει σωρευτικές εξουθενωτικές καταστάσεις και αντιδράσεις στον οργανισμό σε επίπεδο γνωστικό, συναισθηματικό και συμπεριφορικό, και εν τέλει ορμονικό και αναπτυξιακό, και να προκαλέσει χρόνιες νόσους. Το άγχος ορίζεται σαν μια διαδικασία συναισθηματικών, διανοητικών και σωματικών αντιδράσεων που προκαλούνται από αυξημένες πιέσεις. Θα έχουν όλοι μας ακούσει τον όρο εσχάτως, ψυχική ανθεκτικότητα ή resilience. Τι είναι η ψυχική ανθεκτικότητα? Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι μια διαδικασία και το αποτέλεσμα της επιτυχημένης προσαρμογής του ατόμου σε προκλήσεις και δύσκολες εμπειρίες, εμπειρίες της ζωής, συνθήκες της ζωής, μέσα από μια γνωστική, συναισθηματική και συμπεριφορική ευελιξία και προσαρμογή σε εξωτερικές και εσωτερικές απαιτήσεις. Είναι αρκετοί οι παράγοντες που συμβάλλουν στο πόσο καλά οι άνθρωποι προσαρμόζονται στις αντικσότητες. Τρεις είναι οι σημαντικές. Το πώς οι ίδιοι άνθρωποι, ο υποκειμενικός τρόπος που το κάθε άτομο βλέπει τη ζωή του και τον κόσμο, η προσβασιμότητα και ποιότητα σε πόρους κοινωνικούς
και η καλλιέργεια συγκεκριμένων στρατηγικών διαχείρισης των αντικσοοτήτων. Σύμφωνα με έρευνες, οι δεξιότητες που σχετίζονται με την ψυχική ανθεκτικότητα μπορούν να καλλιεργηθούν και η ψυχική ανθεκτικότητα αποτελεί μια πολύ σημαντική ικανότητα ένα άτομο ή μια κοινότητα να παραμείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο αναλύωτοι σε δυνητικά μετασχηματιστικές και μεταμορφωτικές συνθήκες, δηλαδή πρόκειται για την αντοχή στις πιέσεις και τους παράγοντες που θεωρούν αντίξοους ή αρνητικούς. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια της δεξιότητας της ψυχικής ανθεκτικότητας παίζουν και οι εγγενείς ικανότητες που έχει το κάθε άτομο, αλλά και το ανθρώπινο είδος συνολικά για προσαρμογή και επιβίωση, με την επεξεργασία βιωμάτων μέσα από την εκπαίδευση και μια καλή χρήσιμη ανατροφή. Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι μόνο να προσπερνάμε τις δυσκολίες, αλλά η δυνατότητα αντιμετώπισης και επικράτησης έναντι των δυσκολιών, καθώς και η διαδικασία να προσαρμοζόμαστε με επιτυχία στις αντικσοότητες, με στόχο την εξέλιξη, την ευημερία, σαν αποτέλεσμα της αναμέτρησης με αυτές. Βοηθητικά κλειδιά, κάποιες μικρές συμβουλές για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα, την προσαρμοστικότητά μας και την εξέλιξή μας. Έχουν να κάνουν παράγοντες περιβαλλοντικούς και παράγοντες εσωτερικούς. Το περιβάλλον μας, το κοινωνικό μας δίκτυο, φίλοι, οικογένεια είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν. Εσωτερικοί παράγοντες, η καλλιέργεια των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων μας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το εσωτερικό κίνητρο για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να τα απεξέλθει στις αντικσοότητες. Τέλος, οι νοηματοδοτήσεις που δίνουμε στην ίδια μας τη ζωή, οι αξίες μας, η πίστη μας. Ελπίζω να έδωσα κάποιες διευκρινιστικές πληροφορίες στο διαχωρισμό του τι σημαίνει στρες και του τι σημαίνει άγχος, να έδωσα κάποιες πολύ γενικές περιγραφές του τι είναι ο όρος ψυχική ανθεκτικότητα και το πόσο χρήσιμη δεξιότητα είναι αυτή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αντικσοότητες και να έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα και λειτουργική καθημερινότητα.